techmaniacs.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράς και κρατάω στα χέρια μου το Samsung Galaxy Alpha. Του μπανάκι συσκευή, πάρα πολύ όμορφη, μεταλλική, ίσως μια από τις πρώτες μεταλλικές της Samsung. Αρκετά δυνατό hardware, 720p όμως οθόνη μόνο. Πολύ λεπτή συσκευή. Και μια τιμούλα, 699. Αξίζει τα λεφτά που ζητάει η Samsung. Ένας τρόπος υπάρχει να το μάθουμε. Πάμε να δούμε ένα άλλο λίγο review. Εδώ είναι λοιπόν το Samsung Galaxy Alpha. Να το δούμε έτσι λιγάκι περιμετρικά, να το θαυμάσουμε λίγο γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να πούμε και τα χαρακτηριστικά του. Έτσι να δούμε τις γραμμές του. Το φέρω πιο κοντά. Παιδιά, είναι αλουμίνιο, η συσκευή είναι πάρα πολύ όμορφη. Από την πρώτη στιγμή που το άνοιξα εγώ προσωπικά το έχω ερωτευτεί. Μπράβο στη Samsung, επιτέλους ένα πολύ όμορφο τηλέφωνο. Το ζητούσαμε εδώ και αρκετό καιρό. Να πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του, να δούμε και πού βρίσκεται τι. Μπροστά έχουμε οθόνη 4,7 inches με ανάλυση 720p, αυτό σημαίνει 321 ppi πυκνότητα σε pixels, είναι Super AMOLED, αλλά καλυμπερισμένη αρκετά καλά ώστε να έχει ρεαλιστικά χρώματα. Τα κουμπάκια τα γνωστά κάτω, multitasking πίσω και home button. Να τα κλείσουμε όλα. Από εδώ έχουμε το volume rocker, το οποίο έχει ένα bump στις άκρες του, ένα, έτσι είναι λίγο πιο προεξέχουν λίγο για να είναι πιο όμορφο και πιο βολικό στο να βρίσκουμε την ένταση. Στο πάνω μέρος έχουμε το jack για τα ακουστικά και το δεύτερο μικροφωνάκι που είναι για noise cancellation. Από εδώ έχουμε το power button και στο κάτω μέρος έχουμε το μικροφωνάκι micro USB και τα ηχεία, τα οποία φύγανε από πίσω. Για μένα καλά κάνανε και φύγανε, αν και στο θέμα gaming όταν το κρατάμε έτσι καμιά φορά το καλύπτουμε, αλλά είναι καλύτερα γιατί μπορούμε να τα κουμπίσουμε κάπου και να μην είναι στο μόνιο ήχος. Στο πίσω μέρος έχουμε κάμερα 12 megapixels με LED flash και τον αισθητήρα καρδιακών παλμών. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο πίσω μέρος. Η μπροστινή κάμερα, να πούμε ότι είναι 2,1 megapixels, γράφει 1080p βίντεο, ενώ η πίσω γράφει 4K και slow motion στα 720 με 120 καρέ το δευτερόλεπτο είναι στην ουσία. Να το ανοίξουμε και πίσω, ενώ είναι μέταλλο, η πλάτη είναι το γνωστό πολυκαρβονικό πλαστικό της Samsung, αλλά δεν δίνει την αίσθηση, παιδιά, ότι είναι πλαστικούρα. Έχει δέσει πολύ καλά η συσκευή. Έχουμε την μπαταρία των 1860 mAh. Δεν είναι η μεγάλη μπαταρία. Θα δούμε πώς πάει στην αυτονομία αργότερα. Στο εσωτερικό, μέσα δηλαδή από θέμα chipset, έχουμε Exynos 5 Octa 5430. Αυτό αποτελείται από 4 πυρήνες χρονισμένους στο 1,8 Cortex A15 και 4 πυρήνες Cortex A7 χρονισμένους στο 1,3 GHz. Έχουμε 2 GB RAM και 32 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Δεν έχουμε όμως microSD. Να πούμε ότι η SIM που παίρνει μέσα είναι nano SIM. Το μίκρο είναι λογικό και επόμενο. Να πούμε ότι η GPU είναι Mali TUF628MP6. Δυνατή καρτούλα, θα τη δούμε και αυτή πιο αναλυτικά μετά. Και να δούμε το γραφικό περιβάλλον, πώς θα πάει η συσκευούλα. Ας τη δούμε άλλη μια φορά χειρογύρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφη συσκευή και δίνει την αίσθηση του premium στο χέρι. Έχει εδώ τις εγκοπές, να το πούμε, τις γωνίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Είναι πάρα πολύ όμορφη συσκευή. Τα μόνα πλαστικά σημεία στο περίβλημα είναι αυτά εδώ πέρα, που έχουν όλες οι συσκευές για τις κεραίες, για την μόνωση, για συστολή, διαστολή, κραδασμούς κτλ. Εδώ είναι λοιπόν για το κινητό μέσα. Στο γραφικό του περιβάλλον έχουμε το γνωστό TouchWiz με το My Magazine, το οποίο πραγματικά δεν μ' αρέσει καθόλου. Προτιμώ να μπω σε σελίδες για να δω τα νέα μου. Αυτό συνδέεται στην ουσία σε... για κάποιο λόγο έχει κλείσει το Wi-Fi. Συνδέεται σε... στο Flipboard,
τραβάει νέα, okay, ναι, ναι, αυτό. Δεν, εγώ το θεωρώ ότι αν πάτε κατά λάθος, έτσι έχει καμιά καθυστέρηση, αργεί να φορτώσει, δεν ξέρω τι κάνει, δεν, θα προτιμούσα να υπάρχει και επιλογή να μην το έχουμε καθόλου. Κατά τα άλλα το κινητό πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, αν εξαιρέσουμε το My Magazine. Δεν έχω παρατηρήσει, το χρησιμοποιώ εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες σαν βασική συσκευή και πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεν έχω παρατηρήσει κάποιο lag. Είναι αρκετά έτσι snappy, ας πούμε. Η απόκριση είναι πολύ καλή και να δούμε τώρα αναλυτικά τι παίζει με το κινητό. Τι ξεχωριστό έχει βασικά, έχει το Ultra Power Saving που λέει Estimated Max Standby Time 8,6 μέρες, στην ουσία μαυρίζει τα πάντα, τα κάνει ασπρόμαυρα και έχουμε ένα ωραίο το ασπρόμαυρο κινητό, το οποίο κάνει τα βασικά, γίνεται dummy phone, είναι στο 77%. Αυτό κάθε φορά παίρνει λίγη παραπάνω ώρα για να ανοίξει και να κλείσει. Τέλος πάντων, ναι, η μπαταρία είναι πολύ μικρή παρόλα αυτά, στα 1860 mAh. Να πω ότι έχει πάρα πολύ καλό standby. Δηλαδή, για παράδειγμα, πέφτω για ύπνο το βράδυ και το πρωί που ξυπνώ έχει πέσει 1-2%, ενώ υπάρχουν μέσα εφαρμογές και τα λοιπά. Οπότε το Google Plus έγινε βασικό και το Facebook. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά άμα πιάσουμε το κινητό και ξεκινήσουμε να το χρησιμοποιούμε, τότε αρχίζει και ρουφάει η μπαταρία. Οπότε δεν είναι για... Μην περιμένει την αυτονομία του Galaxy S5 ή πόσο μάλλον του Galaxy Note 4 ή ακόμα και του 3. Θα βγάλει τη μέρα με normal χρήση, ας πούμε μια εργάσιμη μέρα. Μια εργάσιμη μέρα σημαίνει ότι είσαι στη δουλειά. Από το πρωί μέχρι τις 4 δεν πολύ πιάνει το κινητό σας. Οπότε είναι σε standby και θα σας βγάλει η μπαταρία μέχρι εκεί. Θα το χρησιμοποιήσετε μέχρι να πάτε στη δουλειά, μέχρι να γυρίσετε και το βραδάκι μια χαρά. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν είναι για πολύ παραπάνω. Έχουμε download booster που άμα χρειαστούμε ένα μεγαλύτερο αρχείο πάνω από 30 MB κατεβάζει και από Wi-Fi και από 4G. Έχουμε multi window. Okay. Και τι άλλο έχουμε, να δούμε τις ρυθμίσεις. Να πω ότι εμένα αυτές οι ρυθμίσεις δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι λίγο δύσκολες στην χρήση. Ακόμα και αν το γυρίσουμε σε tab view, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα σε καμία περίπτωση. Είναι πιο εύκολο έτσι, για να είμαστε δύο, αλλά πολλά τα tabs. Ευτυχώς έχουν βάλει το search και μπορούμε για παράδειγμα να πάμε στο, άμα γράφουμε σωστά, στο about και να δούμε αυτό που ψάχνουμε πιο εύκολα. Η συσκευή τρέχει Android 4.4.4 KitKat. Θεωρώ ότι θα πάρει και 5 σύντομα κιόλας. Είναι καινούρια συσκευή και ίσως είναι ναυαρχίδα, ό,τι πιο κοντά σε ναυαρχίδα τέλος πάντων. Και τι άλλο έχουμε, που είναι το toolbox, και έχουμε και το toolbox το οποίο μένει παντού όπου πάμε, από πίσω ακολουθεί το toolbox και μας δίνει γρήγορη πρόσβαση σε κάποιες εφαρμογές. Όχι τώρα που το θυμήθηκες, μεγάλε, άκυρο. Βολεύει να έχουμε κάποιες συντομεύσεις όποτε τις θέλουμε στη διάθεσή μας. Όλα αυτά εγώ το κλείνω και το multi-window για να μην πετάγονται συνέχεια τώρα κατά το review, κατά το hands-on καλύτερα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε λίγο οθόνη. Και μαζί με την οθόνη μπορούμε να τσεκάρουμε και τον ήχο. Λοιπόν, να βάλουμε αυτό, είναι, έχω περάσει 3 μέσα, αυτό είναι 4K βίντεο. Και έλα, πάμε να δούμε τι ψάρια πιάνει. Να δώσω φωτεινότητα. Παιδιά, η εικόνα του και η οθόνη του είναι πάρα πολύ καλή. Και όπως, δεν ξέρω πώς περνάει στην κάμερα, ρεαλιστικά χρώματα.
πάρα πολύ καλή ευκρίνεια στην εικόνα. Είναι εντυπωσιακό και ο ήχος είναι φοβερός. Θα θέλαμε να είναι στερεοφωνικός οπωσδήποτε, σίγουρα θα το θέλαμε, αλλά για συσκευή με ένα μόνο ηχείο ο ήχος είναι πάρα πολύ καλός. Πεντακάθαρος με τον μπασάκι του. Το νιώθουμε τον μπάσο στη συσκευή όταν την πιάνουμε, το νιώθουμε τον κραδασμό. Δεν έχουμε τριξίματα και παραμορφώσεις. Είναι πάρα πολύ ωραία και ο ήχος και η οθόνη. Και το Hobbit επίσης. Τι άλλο έχουμε εδώ να δούμε, έτσι πιο χρωματιστό κάτι. Πάμε. Τα γνωστά μας εδώ πέρα καρτυμένα. Θέλει να το βάλω στο αυτόματο καλύτερα. Έτσι όπως το βλέπω στην κάμερα. Πάρα πολύ καλή οθόνη, παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα έχετε παράπονο από την οθόνη. Κύριε. Λοιπόν, είναι φοβερή οθόνη. Ρεαλιστικά χρώματα, παρότι το γεγονός ότι είναι Super AMOLED, η Samsung έχει κάνει τεράστια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια χαρά. Έχουμε ρεαλιστικότητα στα χρώματα. Ο ήχος της συσκευής είναι πάρα πολύ καλός και με ακουστικά ακόμα καλύτερος. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα σας καλύψει, αν δεν έχετε θέμα με το μέγεθος, θα σας καλύψει όλα. Θα μου πείτε γιατί να μην είναι 1080p για παράδειγμα. Γιατί ίσως και να μην χρειάζεται σε 4,7 inches μεγαλύτερη ανάλυση. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν βλέπουμε ήδη pixels. Είναι πεντακάθαρος ο ήχος, πάρα πολύ ο ήχος, συγγνώμη, η οθόνη, αρκετά sharp. Δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνουμε την κάρτα, την GPU, για να έχουμε μεγαλύτερη ανάλυση, η οποία δεν θα τη χρειαστούμε καν. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάει στα 1080p, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, και να πάμε πάνω από 400 ppi, όπως είχε και το HTC One Mi 7, αλλά σίγουρα δεν είναι deal breaker αυτό, έτσι. Και αφού είδαμε την οθόνη και τον πάρα πολύ καλό ήχο της συσκευής, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε την καμερούλα πώς θα πάει. Έχουμε 12 megapixels, εδώ είναι ο φακός. Και να έρθει ο Μίστερ για το οποίο μας εδώ με τα κέρματα και να πάμε στην κάμερα. Έχουμε το γνωστό interface της Samsung, δεν ξέρω αν έχει νόημα να τα πούμε πάλι άλλη μια φορά αναλυτικά, οι ρυθμίσεις είναι πάρα πολλές. Για πιο αναλυτικά μπορείτε να πάτε και στο review του Galaxy S5 να δείτε πιο αναλυτικά την κάμερα. Έχουμε 4K βίντεο. Έχουμε 12 megapixels και είναι και wide, έτσι, οι φωτογραφίες, και να δούμε τι βγάλαμε. Η φωτογραφία είναι πάρα πολύ καλή. Κατά τη γνώμη μου είναι μια αρκετά αξιόλογη κάμερα. Σίγουρα δεν συγκρίνεται με το S5 ή με το Note 4, έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ καλή. 2,1 η μπροστινή. Hello. Και έχουμε τις ρυθμίσεις εδώ πέρα, τα προγράμματα ας πούμε καλύτερα. Beauty Face, Panorama, Virtual Tour, Dual Camera. Για να τραβάμε μπροστά και πίσω. Να χαιρόμαστε, είναι καλή φάση βασικά. Έχω τραβήξει μερικές φωτογραφίες με παρέα. Και είναι και φωτογράφος έτσι μέσα και είναι GG. Λοιπόν, τι άλλο mode έχουμε. Μπορούμε να κατεβάσουμε παραπάνω modes. Και αυτό προσωπικά μου αρέσει. Βέβαια δεν έχει όλα τα modes που έχει το Galaxy S5. Αλλά έχει surround shot, sound and shot, sport shot, animated shot. Όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει και στο S4 και στις τελευταίες συσκευές της εταιρείας. Αυτό στην ουσία εδώ τραβάει μια φωτογραφία, βασικά όχι μία, τραβάει πολλές φωτογραφίες
και μας λέει τι μπορούμε να κάνουμε. Έχει best photo, best face, drama shot, eraser, panning shot. Έχει όλες τις λειτουργίες αυτές που έχουμε συνηθίσει από το S4 και πλέον έχουν ενσωματωθεί και σου λέει: μεγάλε, θέλεις drama shot? Ναι, εντάξει, έτσι όπως το τράβηξες, δεν βλέπω κίνηση για να το τράβηξω. Οπότε το απενεργοποιεί. Eraser, πάλι το ίδιο. Panning shot, πάλι το ίδιο. Επιλέγει η συσκευή αυτόματα τι μπορεί να κάνει. Οπότε δεν μας ζαλίζει ότι ναι, την τράβηξε τη φωτογραφία, αλλά ναι, μήπως. Άμα δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Απλά τα πράγματα. Και το αυτόματο. Να δούμε τι έχουμε τράβηξει ήδη. Εμένα η ποιότητα της φωτογραφίας μου αρέσει μια χαρά. Σίγουρα θα καλύψει και εσάς η κάμερα. Έχει αρκετά καλή ποιότητα. Θα βρείτε τα δείγματα όλα αυτά στο αναλυτικό άρθρο που συνοδεύει το review όπως πάντα. Είναι πολλά τα δείγματα που έχουμε τραβήξει και από βίντεο και φωτογραφίες και, και slow motion έχουμε μέσα. Οπότε θα τα βρείτε όλα εκεί. Η ποιότητα πάντως είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή σίγουρα θα σας καλύψει σε χαμηλές συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Να πούμε ότι τα πηγαίνει μια χαρά. Εδώ είναι από το review των Motorola. Έχουμε τραβήξει κάποιες φωτογραφίες. Εδώ, βράδυ. Αυτή η παιδιά είναι βραδινή με το φως της λάμπας του δρόμου κλασικά και έχει βγει μια χαρά. Φαίνεται ελαφρώς μέχρι τα τριχίδια στα λουλούδια. Νομίζω αυτή είναι λίγο καλύτερη ποιότητα, ναι. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Congrats στην Samsung, είναι από τις καλές κάμερες που έχουμε δοκιμάσει. Αυτή είναι εσωτερικό χώρο με φώτα τα κλασικά. Τι άλλο έχουμε? Είναι μια χαρά κάμερα και το βίντεο είναι αρκετά καλό. Να βάλουμε να δούμε. Αυτό είναι slow motion που σημαίνει ότι είναι 720p. Έλα. Και εδώ είμαστε 4K. Μια χαρά ποιότητα. Αυτά λοιπόν και από την κάμερα. Είναι αρκετά καλή. Εδώ είναι το... αποφασίζουμε μετά που θα εστιάσει. Το HDR εγώ το έχω πάντα ανοιχτό, βολεύει, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το καλύτερο HDR βασικά που έχουμε δει σε smartphones, η υλοποίηση της Samsung από το S5. Οπότε ναι, μην το κλείνετε, δεν υπάρχει και νόημα. Έχουμε τα audio zoom, έχουμε ωραίες επιλογούλες έτσι. Οπότε την κάνουμε από την κάμερα. Να πούμε τα περί αισθητήρα καρδιακών παλμών. Α, ναι, το home button είναι και δακτυλικά αποτυπώματα. Έτσι. Λοιπόν, καρδιακούς παλμούς στην συσκευή, S-Health. Έχει, περνάμε τα στοιχεία μας, βάζουμε το δάχτυλό μας πίσω. Έλα. Με το που το βάλουμε βλέπετε ανάβει το φωτάκι και αρχίζει να μετράει. Συνήθως κάνει γρήγορα, αναλόγως το... Εκεί που είμαι πάντα. Ναι. Αναλόγως το πόσο καλά πιάνετε τη συσκευή και δεν θέλει πίεση, απλά το ακουμπάτε, απλά το αγγίζετε. Και ρυθμίζει το φαγητό μας, το βάρος μας, με αυτά που το έχουμε δώσει, την πρόοδό μας στη γυμναστική. Να δείξουμε και τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αν βρω στις ρυθμίσεις που είναι. Είναι αυτό που λέγαμε. Όχι, εδώ είναι το Nox. Fingerprint scanner. Με δακτυλικό αποτύπωμα. Οκ. Ναι. Εγώ το ρυθμίζω έτσι. Και όχι στο έτσι, ναι, βγήκα. Γιατί συνήθως έτσι θέλω το ένα χέρι, να το μπορώ να το ξεκλειδώσω με το ένα χέρι. Όταν οδηγώ για παράδειγμα είναι λίγο θέμα και να περιμένω μετά να βάλω τον κωδικό και να κάνω και να ράνω.
κάνω τη ρύθμιση έτσι, πλέον το πιάνει. Στο S5 δεν το έπιανε καλά. Είναι βελτιωμένο σε... Πάλι πάτσα το πίσω. Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχει καλύτερο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων από το S5, πιο βελτιωμένος. Οπότε, εντάξει, δεν είναι... Έχω πει ότι μακράν ο καλύτερος είναι του υλοποίηση του iPhone, που απλά πατάς το κουμπί για να ανοίξει την οθόνη και ξεκλειδώνει. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις swipe, απλά να κουμπίσεις το χέρι σου πάνω. Αυτό εμένα μετά από λίγο καιρό με εκνευρίζει. Όταν βιάζομαι ή όταν οδηγώ, δεν μπορώ να το κάνω προσεκτικά και σιγά σιγά να κάνω αυτό. Θέλω πιο γρήγορα, οπότε να το βγάζω. Θα ήταν καλή φάση να σκεφτεί η Samsung να αλλάξει την υλοποίηση με κάτι πιο έτσι, εύκολο να λειτουργήσει. Anyway, είδαμε οθόνη και ήχο, είδαμε την κάμερα, είδαμε έτσι τις έξτρα λειτουργίες και αισθητήρες που έχει. Οπότε πάμε να δούμε και τι πάει να πει από επιδόσεις η συσκευή. Να δοκιμάσουμε το Batman. Αρκετά βαρύ παιχνίδι, έτσι δεν παίζει σε όλες τις συσκευές. Αν δείτε και τα γραφικά της, τα γραφικά του παιχνιδιού, θα καταλάβετε. Να δούμε και πόσο γρήγορα φορτώνει. Πάντως γενικά εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την συσκευή. Βέβαια βλέπω ότι η μπαταρία έχει, νομίζω είναι στο 74% πριν, 20 λεπτά χρήση είναι 5% κάτω. Καλά είναι, εντάξει. Οπότε φορτώνει. Άνοιξε και ένα συναγερμός απ' έξω από κάποιο αυτοκίνητο. Βλέπετε είναι αυτό που σας έλεγα με το χέρι. Κλείνουμε τον ήχο όταν παίζουμε. Anyway. Κοιτάξτε γραφικά το παιχνίδι, παιδιά. Είναι φοβερό. Εμένα το έχω τερματίσει. Και όχι μόνο μια φορά. Αν έχει κάτσει καμιά καλή συσκευή για review, για να τη δοκιμάζω και το περνάω, συνήθως κολλάω και το ξαναπαίζω. Τέλος πάντων, το παιχνίδι παίζει απροβλημάτιστα. Δεν θα δείτε κάποιο κόλλημα ή κάποιο θέμα. Ακόμα και εδώ πέρα που είναι ανοιχτό περιβάλλον, παίζει μια χαρά. Ουπ, πού πας ρε μεγάλε. Ρε Batman. Anyway. Αυτό είναι το παιχνίδι, βλέπετε δεν έχει lag και κολλήματα και έτσι ωραία διάφορα. Παίζει μια χαρά. Οπότε αν μπορεί να παίξει αυτό, δεν θα έχει θέμα να παίξει τα πάντα. Και λογικό είναι, όπως θα δούμε τώρα παρακάτω και τα benchmarks επιβεβαιώνουν αυτές τις επιδόσεις της συσκευής. Παιδιά δεν είναι mid-range, είναι high-end συσκευή. Οπότε... πάμε να δούμε τα benchmarks, να δούμε και τι παίζει. Έχουμε τρέξει 3D Mark από πριν. Έλα, φορτώνει. Maxed out στο Extreme και στο κανονικό θα γίνει maxed out και 17.117 πόντους στο Unlimited, που είναι παιδιά πάρα πολύ κοντά στα σκορ που έβγαζε το S5, το Note 3. Είναι γενικά πάρα πολύ καλά σκοράκια, οπότε οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ καλές. Και να δούμε τώρα το AnTuTu, πως θα πάμε εδώ. Γελά. Τα πιο υψηλά σχοράκια που έχουμε δει. Η συσκευή είναι πάρα πολύ δυνατή. Πάει μαζί με όλα τα άλλα.
και ίσως λίγο παραπάνω, για να δούμε εδώ πέρα για παράδειγμα με το εδώ με το μη 8 είναι αρκετά πιο πάνω, το ξεπερνάει σχεδόν σε όλα. Να την κάνουμε και από το AnTuTu Basemark OS2 Results 906. Λίγο το web το τραβάει πίσω, δεν ξέρω γιατί. Μια χαρά σκοράκι, ναυαρχίδας λοιπόν score. Basemark X 1,1. Άμα είσαι κουλός. $21,955, $22,000 σχεδόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παίξετε τα πάντα από παιχνίδια και γραφικά. Το είδαμε και πριν στο Batman άλλωστε. Είναι σκορ ναυαρχίδας και αυτό. Τι άλλο να δούμε. Geekbench δεν κρατάει scores και επειδή κρατάει η ώρα, έχω τραβήξει screenshots όπως και screenshot για το Quadrant. Αυτά έχουμε από benchmarks. Album. Εδώ είμαστε. 935 στο single core, άρα 3137 στο multi core. Από τα πιο ψηλά score που έχουμε δει βασικά στο θέμα του Geekbench. Και μάλλον έσβησα το Quadrant, το πούμε, πάμε να το τρέξουμε μια τώρα. Δεν παίρνει πολύ ώρα το Quadrant, είναι πολύ σύντομο benchmark. Τα CPU τα πέρασε αέρα. Βασικά, εντάξει, από τα πιο γρήγορα runs που έχω δει. Για κάποιο λόγο τα FPS είναι χαμηλά. Ίσως κάτι τρέχει από πίσω και καταναλώνει πόρους. Εδώ κολλημένο στο 60. Το περιμένω λογικά πάνω από 20.000. Αν δεν ήταν πραγματικά πρόβλημα αυτό το πριν που είδαμε μερικά frame drops. 22.916. Όσα έβγαζε περίπου και το S5. Οπότε κοιτάμε μια πάρα πολύ δυνατή συσκευή στα, αυτή τη φορά. Μια πάρα πολύ όμορφη συσκευή και κοιτάξτε το καλά, γιατί οι πληροφορίες οι δικές μας και από ό,τι φαίνεται γενικότερα, αυτή είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει η Samsung και στις μελλοντικές της συσκευές. Είδαμε το ίδιο design στο Galaxy Note 4 και μας αρέσει πάρα πολύ, τουλάχιστον προσωπικά. Θέλει λίγο προσοχή, το metal γρατζουνίζεται. Όπως παντού βέβαια, χτυπιέται, στραβώνει, αλλά είναι πιο ανθεκτικό από ότι το κλασικό πλαστικό. Αυτό είναι μαγνήσιο μέσα, τα πλαίσια μέσα και έξω είναι αλουμίνιο. Πολύ γερή κατασκευή, δεν λυγίζει, έτσι. Δεν λυγίζει και δεν θα το κάνω κιόλας γιατί θέλουμε να πλούσω τη συσκευή μετά και δύσκολα θα πιάσουμε τα 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια views στο YouTube για να βγάλω τα λεφτά της συσκευής, οπότε δεν θα το κάνω. Οχταπίνος επεξεργασίες είπαμε, πάρα πολύ καλές επιδόσεις και νομίζω δεν έχει μείνει κάτι άλλο να δείξουμε από την συσκευή. Είναι τα γνωστά που τα έχουμε δει στις Samsung συσκευές, S-Voice. Τι άλλο, το Galaxy Apps, το οποίο είναι και ανανεωμένο πλέον, να του ρίξω μια ματιά. Έχει αρκετές φορές, έχει προσφορές που μπορείτε να τις εκμεταλλευτείτε, οπότε θα ρίχνετε μια ματιά αν έχετε Samsung συσκευές. Το Flipboard που είπαμε είναι το μόνο πράγμα που με χαλάει στη συσκευή, το My Magazine, προσωπικά έτσι. Τι άλλο, Read Point για διαδικτυακά περιοδικά και βιβλία και εφημερίδες. Okay. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο να δείξουμε. Αυτό είναι λοιπόν το Galaxy Alpha. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε το κλείσιμο. Είδαμε λοιπόν το Samsung Galaxy Alpha και είναι μια φοβερή συσκευή. Πάρα πολύ καλές επιδόσεις,
Πολύ ωραία οθόνη, αν και δεν θα μας χαλούσε να ήταν 1080p, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Αρκετά καλός ήχος, μας χάλασε η μπαταρία του. Έχει πάρα πολύ καλό stand-by, αλλά άμα το χρησιμοποιούμε δεν βγάζει όσο βγάζουν οι μεγαλύτερες συσκευές. Παρ' όλα αυτά, είναι μια από τις πιο όμορφες συσκευές και που έχω δει βασικά προσωπικά. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο να ισχύει για όλους. Αλλά έχει πάρα πολύ καλή υφή, premium κατασκευή. Και σίγουρα, αν αυτή είναι η στρατηγική σχεδιαστική που θα ακολουθήσει η Samsung, θα δούμε ωραία πράγματα και στο μέλλον. Τώρα, για να την αποκτήσετε, αν σας αρέσει εμφανισιακά, τότε ναι. Αλλά τα λεφτά είναι πολλά, οπότε πρέπει να σας αρέσει πολύ. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Αυτά λοιπόν από εμάς, να είστε όλοι καλά και τα λέμε.